μια γραμματοποιημένη σύνθεση από κείμενα, τραγούδια, ποίηματα, επιστολές των μελλοντάτων, προβολές και στιγμήματα των γονέων των χρόνων του διαφορετικού αγώνα της ΟΚΑ 55-59, γραμμένο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και μαέστρο της χορογραφίας Τίτο Στράτη. Στον ρόλο του αφηγητή, ο Θοδωρής Περόπουλος. Στον ρόλο του χάροντα και του δασκάλου, ο Δημήτρης Μιχαήλ. Και στον ρόλο της μάνας του Γρηγόρη Αξεντίου, η Ελένη Αυγουστή. Τα γράμματα των ηρώων διαβάζουν η Ιφάνης Γκίκας, Λούις Παναγιώτου, Τάσος Χαρίτης, Χριστιανά Κατηλιώτη, Ισμή Μιχαηλίδου και Στέλλα Σακελαρίου. Στα ασοριστικά μέρη είναι υπέρ της μιας Αγγελική Ψώνη, Αριάδη Παραγωπούλου, Βανέσα Καρδέλη, Δημήτρης Μιχαήλ και ο Λούις Παναγιώτου. Συμμετέχουν επίσης παιδιά της παιδικής χοροδίας του Παγκυπίου. Στο πιάνο, ο Άρης Αντωνιάδης, στο φλάβο, η Ελένη Ταξάνη, στο πάσο, ο Άγγελος Παπαδάτος και στα κλωστά, ο Θεόδωρος Τσινιάς. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Ζούλενης. Κυρίες και κύριοι, η χοροδία του Παγκυπρίου της Νέας Υόρκης.
εξουσία, εκείνη του ιερέα των φυλακών, που έφυσαν την επίσημη ακολουθία έξω από την κλειστή είσοδο του Δημητηρίου. Thank you.
σκηνών. Δύο τους θάρρους. Προσπάθησα τους κάποιους να ενοήσουν τον τρόπο να δίνει ο τρόπο να αντιμετώπισε ως τώρα όλα τα κακά και να μιλωπήσω και στο μέλλον. Δεν πρέπει να κλαίνε αυτοί για μένα, αλλά εγώ για αυτούς. Σας ευχαριστώ και πάλι. Περιμένω την ώρα που θα πετάξει η ελεύθερη στη θερμή καμπιάλη του ουράνιου παντρός.
όπως το πρόβεδάκι περιμένει ότι όλα θα φτάσει στο σπίτι ο πατέρας για να αρχίσει την αγκαλιά του, έτσι και η ψυχή μου. Βοήθησε τη μητέρα μου να εννοήσει ότι η δοκιμασία που μας έστειλε ο Κύριος αποβλέπει στη σωτηρία μας. Κλείω την επιστολή μου με το θάνατο ρητό παρμένο από την Αγία μας γραφή. Μακάρι οι νεκροί εν Κύριο αποθνήσκοντες, τα δε να ακολουθεί μετά αυτόν. Σε χαιρετώ, ο ξάδερφός σου, Ιάκωβος Πατάτσος. Thank you.
μένει μιλιόνιλα. Βλέπεις ότι η μοίρα θέλησε να μας πικράνει στα πρώτα χρόνια του γάμου μας. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω, ένα χαμόγελο γλυκή στολίζει τα χείλη μου. Γιατί είμαι ευτυχισμένος που αφήνω τα παιδιά μου με μια καλή μητέρα. Η ψυχή μου είναι γεμάτη με αληθινή χαρά γιατί είμαι περήφανος για σένα. Μη δώσεις καμιά ματιά στο παρελθόν, αλλά κοίταξε το παρόν. Σου ζητώ συγγνώμη και συγχώρεση για ό,τι σου έφτιαξα. Έχετε για μια τέτοια πάντα. Αγαπημένες μου υπάρξεις. Τώρα που σας γράφω και βρίσκομαι μέσα στο σκοτεινό κελί της φυλακής μου, περιμένοντας με θάρρος και υπομονή τον Δήμιο να έρθει να με οδηγήσει στον τόπο της εκτελέσεως. Αισθάνομαι τον εαυτό μου ισχυρό και καλύτερο, γιατί έχω τον Χριστό μέσα και είμαι βέβαιος πως θα με βοηθήσει μέχρι τέλος. Η τελευταία μου επιθυμία είναι να σταθήσετε ψύχρεμοι και να προσεύχεστε για μένα. Δεν θέλω ούτε μυρολόγια ούτε θρύνους, παρά μόνο να ευχαριστείτε και να δοξάζετε τον Θεό που με αγάπησε και θέλησε να με πάρει κοντά. Θέλω να ξέρετε πως ο γιος και αδελφός σας πέθανε με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί κράτησε με το τέλος τον ιερό όρκο που έδωσε να θυσιαστεί χάρη της ελευθερίας της Κύπρου. Να είστε βέβαιοι πως γρήγορα θα ανατείλει το άσπρο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης στο νησί μας. Τον ψυχρό δε και σκοτεινό χειμώνα των θλίψεων και δοκιμασιών θα επακολουθήσει η γλυκιά άνοιξη της γαλήνης και της ευτυχίας. Αγαπητή μου μητέρα, χαίρε. Να είσαι βέβαιη για το δικό μας θάνατος και την ψυχραιμία. Έχουμε τις ελπίδες μας στον Πανάγαθο Θεό και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και εσάς και εμάς. Να έχετε όλη πίστη στον Άγιο Θεό για να σας βοηθήσει να σταθείτε σαν Ελληνίδες μητέρες. Μη λυπάστε, γιατί δεν θα με χάσετε. Με αφιερώνετε στην πατρίδα. Μητέρα, πρέπει να είσαι περήφανη, γιατί είμαι κι εγώ ένα παιδί της Κύπρου που δίνει το αίμα του για την ελευθερία. Προσέχομαι στην υπεραγία Θεοτόκο, θα σας δώσει θάρρος και ψυχραιμία, γιατί και εκείνη έχασε τον Υιό της. Ο Χριστός σταθρώθηκε για να μας απολαύσει από τα δεσμά, από την αδικία και από το φόβο του θανάτου. Ανεστήθη και εδοξάστη, ενώ οι παράδοτοι παίρνουν την αιώνια κατάρα έως σύγχρον. Γιατί φοβάστε, αφού πιστεύουμε στο αληθινό φως. Οι μόνες λέξεις που μπορούν να ακούσουν από τα χείλη μας οι δυνάστε είναι αυτέ. Ευτερία ή βάρος. Αυτές τις λέξεις τις μάθανε ακόμα και τύχη των φυλακών. Και οι φυλακές αυτές και οι πέτρες ακόμα το γνωρίζουν ότι είναι άδικο να κλειδώνονται ακόμη μέσα στα σίδερα με μόνη την κατηγορία ότι είναι Έλληνες της Κύπρου. Στα κελιά μας δονούνται από τα πατριωτικά μας τραγούδια και οι σκοτεινές φυλακές λάμπουν από την αθωότητά μας. Και αυτοί ακόμη που μας καταδιώκουν ξέρουν για ποιο σκοπό μας έστειλαν να εκτελεστούμε. Ξέρουν τον Δήμιον και τον ιερό μας σκοπό και ίσως να έμειναν που πήγε ευρώντητη από τη δική μας ψυχραιμία. Με φιλιά και αγάπη σας γλυκοφιλώ. Με σεβασμό και αγάπη. Ο σύζυγός σου και αγαπητός σας πατέρας. Ο υιός και αδελφός σας. Ο γιος σας. Ανδρέας Παναγίδης. Στέλιος Μαυρομάτης. Μιχαήλ Κουτσόφτας. Ο Ανδρέας Παναγίδης, ο Στέλιος Μαυρομάτης και ο Μιχαήλ Κουτσόφτας απαγωνίστηκαν μαζί στις 9 Αυγούστου του 1956. Ακολουθεί ο τελευταίος απαγωνισμός.
γεια σας παλιέ συμμαθητέ. Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας. Κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλέτε. Λίγα λουλούδια του μαγιού σκορπάτε του στον τάφο του. Του φτάνει αυτό μονάχα. Oh, yeah.
Γεια σας, παλή συμμαθητέ. Τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για εσάς. Και όποιος θελήσει για να βρει έναν χαμένο αδελφό, έναν παλιό του φίλο, ας πάρει μια ανηφοριά, ας πάρει μονοπάτια να βρει τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Με την ελευθερία μαζί θα βρει και εμένα. Αν ζω, θα με έβρει εκεί. Εψεύκουρνο, μεσάνυχτα στη φυλακή, στη μάντρα, μέσα στη κρεμάδα, στη θηλιά σπαρτάρει ο αγώρας. Σπαρτάρισε, ξεψύχησε, δεν τ' άκουσε κανένας. Η μάνα του ήταν μακριά, ο κήρυκτος, ο κήρυκτος του δεμένος. Οι νήσιοι μαθητάτες του μαύρου όνειρο δεν είδαν. Οι νιά που τον ορμήνευε δεν άκουσε το πουλί. Εψές που νό μεσάνυχτα, θάψαμε τον αγώρα. Παρόντες όλοι! Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει. Παρόντες! Λέει ο δάσκαλος και με φωνή που τρέμει. Σήκωνε Ευαγόρα να μας πεις ελληνική ιστορία. Ο δίπλα, ο πίσω μπροστά του βγήκε κρατισμένοι αναρωτιούνται στην αρχή ως που η σιωπή τους κάνουν να πέσουν σαν αυτοκριτά ετούτη κι όλη τάξη. Παλικαρίδι άριστα! Βαγόρα πάντα πρώτος! Στους πρώτους πρώτος, άγγελε πατρίας δοξασμένης. Συμμέχρι χτες της μάνας σου επίδα και από κούμπι και του σχολείου μας σήμερα Δευτέρα παρουσία. Τα παιδιά πρόθετη σιωπή μας αγκλαμμένα νιάτα που μπρούμητα γεμίζανε τις τάξεις στα θρανία. Έξω από εκείνο το αδιανό, αντοντινά γεμάτο. Στα 19 χρόνια πρόλαβε να ζήσει, να αγαπήσει και να αγαπηθεί όπως οι πνευματικούς εκείνους ήρωες που αγάπησε. Αγαπημένη Λία. Ρώτησα το μάτι που το κρύζουν κάποιον ήθελα να σου πω.
ευτυχισμένα μνήματα να πάγονται ακόμα τέσσερα παλικάρια της ΕΟΚΑ, που με την ηρωική τους δράση εξέπληξαν και αυτούς τους κατακτητές. Οι άλλοι αρνήθηκαν να δώσουν τις φωνούς των ηρώων στις οικογένειές τους, φοβούμενοι τις λαϊκές εκδηλώσεις κατά την κηδεία. Τους έθαψαν στο κημητήριο των φυλακών, όπως τους ήρωες και σαν φόνες. Οι τέσσερις ήρωες είναι Μάρκος Δράκος, Στυλιανός Λέρνας και Διάκος Μάτσης και ο Γρηγόρης Αυξεντίου, που έκαψαν οι άλλοι ζωντανό. Στο κρυφί και τόπο, όταν αυτός αρνούμενος να παραδοθεί, τους φώναξε «Μολόν Λαβέ».
αγριωμένο ο θάνατος. Θάνατος δεν ορκέται! Thank you.
Πολιτείου, στον Δημάρχο Γκράμας, τους δυσκούς, τον αδερφή μας, τον Αθήνα Βεσάλη. Και ευχαριστήσουμε την αποσύγκριση του Βεσίου με την ανάκτωση των εθνικών ύμνων. Thank you.
Hello.